Το σύμπαν σχηματίστηκε πριν από 12 έως 15 δισεκατομμύρια χρόνια, ενώ ο γαλαξίας μας δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4.600 εκατομμύρια χρόνια. Η προέλευση της Γης μπορεί επίσης να εντοπιστεί σε εκείνη την εποχή. Τα πρώτα έμβια όντα ήταν απλά μόλις 1.000 εκατομμύρια χρόνια τουλάχιστον από το σχηματισμό της Γης άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες μορφές ζωής. Οι πρώτες σύνθετες μορφές ζωής εμφανίστηκαν άλλα 2,5 εκατομμύρια χρόνια αργότερα. Πάμε να δούμε μια λίστα με μερικά από τα πιο παράξενα προϊστορικά πλάσματα. Ο βραχιόσαυρος είναι ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος που είναι γνωστό σήμερα. Αυτό το ζώο είχε ύψος όσο ένα τετραόρφο κτίριο. Ένας τόσος μακρύς λαιμός είχε προφανώς αναπτυχθεί για να μπορεί να τρώει φύλλα από τα πραγματικά ψηλά δέντρα της Ιουρασικής περίοδου, στην οποία ανήκε. Άλλα σαυρόποδα όπως ο διπλόδοκος και ο κοιτιόσαυρος ήταν επίσης πολύ ψηλά για τον ίδιο λόγο. Οι πρώιμοι δεινόσαυροι που κατάγονταν από τα ερπετά ήταν δύο τύπων, τα θερόποδα ή κρεατοφάγα και τα σαυρόποδα ή φυτοφάγα. Ο πλατεόσαυρος ήταν ένα σαυρόποδο με ογκώδε σώμα που είχε το μοναδικό πλεονέκτημα να μπορεί να περπατάει και στα τέσσερα καθώς και στα πίσω πόδια μόνο, επειδή ήταν αρκετά μειώδη. Επίσης, τα μπροστινά του πόδια είχαν νύχια που θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να σπάσει κλαδιά. Δυστυχώς, δεν μπορούσε να μασίσει την τροφή του και ως εκ τούτου έπρεπε να καταπίνει ολόκληρες πέτρες ώστε να μπορέσει να χωνέψει τα φυτά που περιείχε. Αυτό το ζώο είναι αρκετά αμφιλεγόμενο τόσο μεταξύ των γεωλόγων όσο και των παλαιοντολόγων. Αυτό συμβαίνει επειδή από το είδος του πετρώματος το οποίο βρέθηκε το απολίθωμά του φαίνεται ότι το ζώο αυτό ήταν ερπετό. Με ηλικία περίπου 270 εκατομμύρια έτη, το πλάσμα αυτό θεωρήθηκε ως επιτοπλίστων ότι ήταν ένα ζώο που συνήθισε να γεννά αυγά στο νερό, αλλά ζούσε στη στεριά. Ωστόσο, άλλοι επιστήμονες έχουν υποστηρίξει ότι το πλάσμα αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να ήταν κάποιο είδους σαύρας που μπορούσε επίσης να προσαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα υδάτινων σεναρίων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια της ανθρακικής περίοδου, οι θάλασσες έσφιζαν από ζωή, ιδίως καρχαρίες και πλάσματα όπως ο Στεφακάνθους, που είχε μια παράξενη, καλυμμένη με δόντια προεξοχή στο κεφάλι του. Τόποι όπως η Γρυλανδία, που σήμερα είναι πολικά εδάφη, ήταν κατά την ανθρακική περίοδο τροπικές ζώνες. Αυτό σήμαινε ότι σε αυτά τα μέρη υπήρχε μια τεράστια ποικιλία ζωής. Το ικθιόστεγα ήταν ένα αμφίβιο που από την εμφάνισή του, ιδίως από το κεφάλι και την ουρά του, έμοιαζε ακριβώς με ψάρι. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι συνήθιζε να γεννά τα καλυμμένα με ζελαία αυγά του στο νερό. Μερικά από τα πρώτα ζώα της ξηράς έτυχε να είναι αράχνης και έντομα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν ανθρωπόμορφα. Αυτό τους έδωσε το διαδικό πλεονέκτημα. Από τη μία πλευρά, τα αρθρωτά τους πόδια τους επέτρεπαν να κινούνται εύκολα σε ανώμαλο έδαφος. Από την άλλη, μπορούσαν να παραμένουν έξω από το νερό, χωρίς να φυδατώνονται λόγω του εξωτερικού σκελετού. Ωστόσο, υπήρχαν λωβία όπως το ευστενόπτερον, ψάρια που παρέμειναν κοντά στο νερό και μπορούσαν να αρχίζουν να έρχονται στη στεριά. Ήταν οι πρώτοι πρόγονοι των αμφίβιων. Στο κυνήγι της Λίας, συχνά πλησίαζαν τη στεριά κοντά στο νερό και σιγά σιγά μάθαιναν να σπρώχνονται στη στεριά. Αυτό το ζώο πήρε το όνομά του από το κοντινό όρο Σπίκα. Αν και έμοιαζε με σκουλίκι, είχε μια σκληρή ράβδο που διέτρεχε το μήκος του σώματός του. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε σπονδυλική στήλη, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ήταν παρόμοιο με αυτήν. Αυτό τους είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αυτό το ζώο μπορεί να ήταν ένας από τους πρώτους πρόγονους σπονδυλωτών. Ένα από τα παλαιότερα γνωστά ψάρια, ο Αραντάψης, ήταν ένα από εκείνα τα πλάσματα που δεν είχαν σαγόνια, αλλά διέθεταν βράχια για να μπορούν να ζουν στο νερό. Είχε ένα σκληρό σώμα που έμοιαζε με πανοπλία για να προστατεύεται από αρπακτικά ζώα, όπως τα ευρυπτερίδια. Ορισμένα από αυτά τα ψάρια είχαν μήκος έως και 2 μέτρα.
Τέτοια ψάρια κυριαρχούσαν στις θάλασσες για σχεδόν 130 εκατομμύρια χρόνια. Πιθανότατα ήταν απόγονοι των πικαίων. Αν η Χαλουσιτζένια είχε πολλαπλά ξυλοπόδαρα, αυτό το ζωντανό πλάσμα είχε έως και 5 μάτια. Μπορούσε επίσης να πιάσει ψάρια χρησιμοποιώντας ένα μακρύ ακροφύσιο. Αυτό το πλάσμα θα μπορούσε να έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με κάποιους από τους κακούς εξωγήινους τύπους σε κάποια ταινία δράση του Hollywood. Αντί να κουλυμπάει, αυτό το πλάσμα συνήθιζε να περιφέρεται στο βυθό της θάλασσας πάνω σε 7 ζευγάρια ξυλοπόδαρα, δίνοντάς του μια πολύ τρομακτική εμφάνιση. Για να προσθέσει σε αυτά τα ξυλοπόδαρα, το πλάσμα έχει ακόμη και αγκάθια στην πλάτη του ως μια μορφή αμυντικού μηχανισμού. Αυτό το θαλάσσιο πλάσμα ήταν ένα από τα καμβριανά, με μήκος που έφτανε τα 60 εκατοστά. Είχε τεράστια μάτια, τεραιωμένα σε ένα ζεύγος μίσχων και διέθετε δύο χέρια που έμοιαζαν με τσιμπίδα. Το όνομά του σήμαινε κυριολεκτικά παράξενη γαρίδα. Το μεγάλο του σώμα σίγουρα θα έκανε κάποιον να νιώσει ότι ήταν περίεργη. Όλα αυτά τα πλάσματα που είπαμε μπορεί να μην τα έχουμε δει, αλλά κάποτε υπήρχαν. Ποιος σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!